Όλοι οι μισθοφόροι και ξένοι μαχητέ θα αναχωρήσουν από τη Λιβύη μέσα σε τρει μήνε από την υπογραφή σήμερα τη Συμφωνία Κατάπαυση του πυρός, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ, ανακοίνωσε η Απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών. Η Στέφανη Βίλιαμ, η οποία ασκεί χρέη απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Λιβύη, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου μετά την υπογραφή στη Γενέβη τη Συμφωνία Κατάπαυση του Πυρό πω υπάρχουν καλέ ενδείξει ότι οι πετρελαϊκέ εγκαταστάσει στο Ραζ Λανούφ και το ΕΣΥΝΤΕΡ θα είναι έτοιμε να επαναλάβουν την παραγωγή στο εγγύ μέλλον, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια πλήρη και μόνιμη εθνική συμφωνία με άμεση ισχύ, δήλωσε ακόμη στου δημοσιογράφου η Στέφανη Βίλιαμ. Ο δρόμο ήταν μακρύ και δύσκολο κατά διαστήματα. Ο πατριωτισμό σα σα επέτρεψε να προχωρήσετε και μπορέσατε να επιτύχετε μια συμφωνία κατάπαυση του πυρό, δήλωσε η απεσταλμένη του ΟΗΕ μετά την μελέτη τη υπογραφή. Αργότερα, η Βίλιαμ δήλωσε πω ελπίζει ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στου εκτοπισμένου και του πρόσφυγε να επιστρέψουν στα σπίτια του, προσθέτοντα πω έχουμε πολύ, πολύ δουλειά τι ημέρε και τι εβδομάδε που έρχονται για να θέσουμε σε εφαρμογή τι δεσμεύσει τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε ω καλή είδηση τη σημερινή ανακοίνωση τη κατάπαυση του πυρό στη Λιβύη και ζήτησε να τεθεί σε εφαρμογή ώστε να επιτραπεί η επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για την ανακοίνωση αυτή τη συμφωνία. Είναι μια καλή είδηση. Όμω η εφαρμογή τη είναι επίσηματική διότι θα αποτελέσει το κλειδί για την επανάληψη των πολιτικών διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία Ζωζέ Μπορέλ. Τα μέρη επίση συμφώνησαν να σχηματίσουν μια κοινή δύναμη τακτικού στρατιωτικού προσωπικού. Ο Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν αμφισβήτησε σήμερα τη βιωσιμότητα τη κατάπαυση του πυρό μεταξύ των εμπολέμων στη Λιβύη, η οποία συνήφθη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η σημερινή συμφωνία κατάπαυση του πυρό δεν συνήφθη στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά σε κατώτερο επίπεδο, δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφου στην Κωνσταντινούπολη. Για μένα, η συμφωνία αυτή μοιάζει να στερείται αξιοπιστία. Μάλιστα, τα έχωσε και στον Σάρατζ.